υπήρξαν προσπάθειες έτσι ώστε να μπλοκάρουν το έργο, την αντικατάσταση του δικτύου. Ζούμε σε μια κοινωνία και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάτι κρυφό ή κάτι, αν θέλετε, που δεν ακούστηκε στην τοπική κοινωνία. Να πω πρώτα ότι έχουμε ένα μεγάλο έργο ΕΣΠΑ, είναι το πρώτο που αυτή τη στιγμή δημοπρατήθηκε στα όρια του νομού μας και στα όρια του Δήμου. Αυτό το έργο στο ΕΣΠΑ, το οποίο είχε μία πρώτη δημοπράτηση στην οποία δεν υπήρξε καμία προσφορά, μία δεύτερη δημοπράτηση με 4 προσφορές και με ένα τελικό ανάδοχο που προέκυψε από την κλήρωση, την κόκκινο ΣΑΤΕΒΕ, με 5,45%. Υπάρχουν κάποια δεδομένα, γιατί τέθηκε και ένας προβληματισμός γενικότερος. Πρώτον, ότι δεν μπορείς να πεντάξεις ένα έργο ΕΣΠΑ που είναι απαραίτητο. Κατά δεύτερον, δεν υπάρχει διαδικασία που να απορρίπτεις, και το λέω γιατί κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να είναι μέσα στη διαδικασία δημοπράτησης, δεν θέλουν το έργο να κατασκευαστεί για τους δικούς τους λόγους. Για τους δικούς τους λόγους. Ίσως γιατί δεν είναι αριστεί οι ανάδοχοι, ίσως γιατί υπάρχει ένας εσωτερικός ανταγωνισμός, αλλά τα μικροσυμφέροντα μικρών ομάδων, οι οποίοι κινούνται απέναντι στα συμφέροντα της πόλης, δεν μπορούν να υπερισχύσουν. Γι' αυτό εξάλλου υπήρχε και ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ, παρά τη συζήτηση και παρά τις όποιες ενστάσεις τέθηκαν και ακούστηκαν εκεί μέσα. Πρώτον, δεν μπορούσαμε να απορρίψουμε καμία προσφορά για το οικονομικό μέγεθος. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Εάν υπήρχε περίπτωση να ακυρωθεί αυτός ο διαγωνισμός, ή θα έπρεπε να ακυρωθεί το έργο, να μην γίνει καθόλου, ή να πάμε σε απευθείας ανάθεση. Να αναθέσουμε απευθείας σε κάποιον εργολήπτη. Κατά δεύτερον, αυτοί που κόπτονται για την τοπική κοινωνία πρέπει να ξέρουν ότι ο ανάδοχος που προέκυψε είναι από τα Γραβανά. Είναι εταιρεία των Γραβανών. Είναι εταιρεία που θα δώσει τα χρήματα αυτά στην αγορά των Γραβανών. Αυτά τα χρήματα θα εισρεύσουν στην κοινωνία των Γραβανών. Θα δουλέψουν επαγγελματίες των Γραβανών, θα δουλέψουν συνεργεία των Γραβανών και συνεπώς θα υπάρχει ένα προστιθέμενο όφελος στην τοπική κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση. Αυτό για αυτούς που είναι κακοπροαίρετοι. Τώρα, για αυτούς που δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό και δεν φτάσαν στο σημείο να διεκδικήσουν, έχουν ένα κομμάτι, αν θέλετε, από αυτή την πίτα του έργου. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε στη λογική των μικροσυμφερόντων τους, που με έολα και σαθρά επιχειρήματα προσπάθησαν να ακυρώσουν αυτό το έργο. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι καταντελτέο, γιατί είχαμε και παραποιημένες δηλώσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων που έχουν φτάσει σε εμάς, των εργοληπτικών συνδέσμων. Υπάρχει η όλη αλληλογραφία, δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτό, αλλά αν θέλετε τα έγγραφα τα οποία έχουν αποσταλεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ και τα οποία ακυρώνουν το επιχείρημα, γιατί κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν καν δικαίωμα συμμετοχής μεθόδευσαν μία διαδικασία για την ακύρωση του έργου, λέγοντας ότι εκείνη τη μέρα, 22 Τρίτου, υπήρχε απεργία πανελλαδική. Το επίσημο όργανο και η απόφαση των 5 εργοληπτικών συνδέσμων, της ΠΕΔΜΕΔΕ, της ΠΕΔΜΙΕΔΕ, της ΠΕΣΕΔΕ, του ΣΑΤΕ και του ΣΤΕΑΤ, αποδεικνύουν επισήμως ότι, και μάλιστα αναφέρουν χαρακτηριστικά, ότι με την παρούσα δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα στην επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ περί μη ανταγωνιστικής διαδικασίας του διαγωνισμού του ενθέματη έργου λόγω πανελλαδικής απεργίας από όλες τις εργοληπτικές οργανώσεις συνιστούν ψεύδι, το υπογραμμίζει και είναι στη διάθεσή σας, αφού στις 22 Τρίτου 2011 δεν είχε κηρυχθεί αποχή από τις δημοπρασίες και ήταν το μοναδικό επιχείρημα. Δεν υπάρχει πουθενά στο νόμο περί δημοσίων έργων λόγος ακύρωσης για περιορισμένη συμμετοχή ή λόγος ακύρωσης για μικρό αριθμό ή για μικρή έκπτωση. Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα ή τέτοια επιχειρήματα. Από εκεί και πέρα, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να φτάσουμε, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πιάσουμε, δεν μπορούμε να το προσπαθούμε να το ακυρώσουμε μεθοδεύσεις. Με απειλές ή με άλλους μηχανισμούς. Εδώ σαφέστατα αναφέρει το επίσημο έγγραφο των Πανελλήνιων Συνδέσμων ότι συνιστούν ψεύδι όλα αυτά που ακούστηκαν για πανελλαδική απεργία.
Εδώ τώρα σε κάθε περίπτωση γίνεται μια προσπάθεια ακύρωσης ενός έργου σημαντικότατου, όπως σας εξήγησα, για το δίκτυο ίδρυυσης της πόλης των Γρεβενών, το οποίο θα έχει αντίκτυπο στους μειωμένους λογαριασμούς με ψευδά και σαθρά επιχειρήματα. Και η όποια συμμετοχή αφορά τη ΔΕΙΑ, πέρα από το ότι θα γίνει προσπάθεια να καλυφθεί από κάποια εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα, θα γίνει απόσβεση σε λιγότερο από 2 χρόνια. Λόγω του ότι θα έχουμε καλύτερο δίκτυο με λιγότερες απώλειες και με μικρότερο κόστος λειτουργίας. Αυτά δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε και ειδικά σε ένα σημαντικό έργο που έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, με το καλύτερο, φθηνότερο και περισσότερο νερό. Δεν μπορεί να παίζει κανένας με την υγεία γιατί έχει μικροσυμφέροντα, γιατί προσδοκά κάποια κέρδη ή, να το πω αλλιώς, θέλει να εκβιάσει κάποιες καταστάσεις. Γιατί οποιαδήποτε άλλη απώλεια, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την απώλεια, το σταμάτημα του έργου, θεωρείται και εκβιασμός προς τον εργολήπτη, ο οποίος μπορεί να κινηθεί ενάντια στην εταιρεία ή ενάντια σε οποιοδήποτε άλλο προσπαθεί να τρενάρει αυτή τη διαδικασία, η οποία έγινε σύμφωνα με όλους τους όρους δημοσιότητας, με όλους τους κανόνες που προέβλεπε. Όλα τα υπόλοιπα είναι προσπάθειες κάποιων μηχανισμών, οι οποίοι μοναδικό στόχο έχουν να μην γίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο, να μην κατασκευαστεί κανένα έργο σε αυτόν τον τόπο, εάν οι ίδιοι δεν έχουν οικονομικό όφελος ή αντάλλαγμα. Σε αυτούς τους μηχανισμούς λέμε όχι. Σε αυτούς τους μηχανισμούς μιλάμε με στοιχεία, μιλάμε με συγκεκριμένα γεγονότα που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν. Εάν έχουν κάτι διαφορετικό να πούν, μπορούμε να το δούμε. Θα αναφέρω όμως επιγραμματικά την πρώτη επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ που έχει σταλεί στις 4 Μαΐου του 2011 και υπήρξε και η απάντηση του ΣΑΤΕ που είναι συγκεκριμένη στις 6 Πέμπτου του 2011 που έχουν σταλεί και οι δύο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ και είναι δεικτικές επειδή δεν είχε ένομο συμφέρον κάποιος που δεν συμμετείχε. Όσοι δεν συμμετείχατε στο διαγωνισμό δεν μπορούσατε να κάνετε έσταση. Συνεπώς βάλανε το πανελλήνιο όργανο το οποίο το παραπλάνησε. Και λέει, στις 22 Τρίτου διενεργήθηκε από τη ΔΕΙΑ Γρεβενών δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα. Είναι ο τίτλος του έργου. Είναι η επιστολή που έχει σταλεί από την ΠΕΣΕΔΕ στις 4 Μαΐου και λέει, όπως όμως μας πληροφόρησε και ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, αν είναι δυνατόν, η μέρα της δημοπρασίας συνέπεσε με πανελλαδική απεργία που είχε κηρυχθεί από όλες τις εργοληπτικές οργανώσεις. Και έρχεται 6 Πέμπτου η απάντηση του ΣΑΤΕ που μιλάει για ψεύδι. Τώρα, κατά πόσο συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, υπήρξε απόφαση 2 ανθρώπων, οι οποίοι έχουν τους συγκεκριμένους λόγους που κατά καιρούς προβάλλουν. Αυτό είναι στην κρίση των πολιτών. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να εκπροσωπήσουμε εργολαβικά συμφέροντα κανενός. Εδώ πέρα μιλάει για ψεύδι επίσημη απάντηση. Για του λόγου του αληθές υπάρχει η κοινή επιστολή και των 5 εργοληπτικών οργανώσεων, με τις υπογραφές και των 5, που μιλάει για απεργία που ξεκινά στις 28 Τρίτου. Τα εργολαβικά συμφέροντα κανενός δεν μπορούν να διχάσουν την κοινωνία των Γρεβενών. Τα μικροσυμφέροντα κανενός δεν μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία και στους κανονισμούς των δημοσίων έργων, αλλά και στην ομαλή λειτουργία της ΔΕΙΑ και καμίας επιχείρησης. Όλα τα μικροσυμφέροντα που παίζονται θα πάρουν απαντήσεις. Και εδώ είναι η επιστολή που σας έδειξα την υπογραφή και η επιστολή, η κοινή ανακοίνωση που έχει βγει για απεργία που μιλάει στις 28 Μαρτίου. Είναι συγκεκριμένο. Με την υπογραφή και των 5 εργοληπτικών οργανώσεων. Ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, ποιος παραπλανά τους πολίτες, προσπαθεί να παραπλανήσει τους πολίτες χρησιμοποιώντας μηχανισμούς, χρησιμοποιώντας μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν συγκεκριμένη στόχευση ή οτιδήποτε άλλο, προσπαθώντας να κάνουν το άσπρο μαύρο, οι απαντήσεις είναι εδώ. Και εμείς θα απαντάμε με έγγραφα. Θα απαντάμε την αλήθεια στους πολίτες. Αυτοί οι οποίοι έχουν μικροσυμφέροντα και θέλουν να σταματήσουν την ανάπτυξη του τόπου, πρέπει σύντομα να πάρουν το μήνυμα να πάνε σπίτι τους. Τα πράγματα είναι απλά. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να σταματήσει την ανάπτυξη του τόπου. Είναι αυτοί οι ίδιοι μηχανισμοί που προσπαθούσαν να δείξουν και να αποδείξουν
ότι ο Δήμος Γραβενών δεν έχει ετοιμότητα. Είναι οι ίδιοι μηχανισμοί που προσπαθούσαν να δείξουν, να αποδείξουν ότι ο Δήμος Γραβενών δεν μπορεί να προχωρήσει έργα στο ΕΣΠΑ. Διαψεύδονται κάθε μέρα από τα γεγονότα. Κάτι άλλο που θέλετε διευκρινιστικό? Δεν έχει σχέση με αυτά που είπατε. Σχετικά με τα οικονομικά των πρώην Δήμων. Υπάρχει κάποια οριστική ξεκάθαρη εικόνα για να έχουμε? Στον προϋπολογισμό θα έχετε σαφή εικόνα. Θέλω να πω ότι εξαντλώντας τα όρια της νομιμότητας, προσπαθήσαμε, παρότι ο Δήμος έχει ένα μεγάλο, τεράστιο οικονομικό άνοιγμα, να μην είναι μέσα στους Δήμους οι οποίοι μπαίνουν σε αναγκαστική διαχείριση. Και αυτό έγινε γιατί πολλές οφειλές μεταφέρθηκαν μετέπειτα. Το άνοιγμα είναι πάνω από 25 εκατομμύρια στο σύνολο, μαζί με τις δημοτικές επιχειρήσεις και κάποιες μήνες σε δημοτικές επιχειρήσεις. Ακριβώς γιατί δεν θέλαμε ο Δήμος να μπει σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. Σταματώ εκεί και όλα αυτά έγιναν σύμφωνα με τους νόμους, σύμφωνα με τους κανόνες και σύμφωνα με αυτά που έπρεπε να γίνουν για να συνταχθεί ο προϋπολογισμός. Αποφεύγοντας την όποια αναγκαστική διαχείριση ή το όποιο πρόγραμμα εξυγίανσης θα υποστούν αυτοί οι 24 Δήμοι που ακούμε ανά την Ελλάδα και οι οποίοι θα έχουν σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας. Είναι δύσκολη η συντηρία που περνάει η χώρα, θα είναι ακόμη πιο δύσκολα για όλους μας, για όλους τους γραβενιώτες, αν έχουμε και τέτοιο πρόγραμμα εξυγίασης και για το Δήμο μας.